Ναι, και εμείς σαν ΚΚΕ εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας για τους θανάτους στην Χαλκιδική, αλλά και την γρήγορη ανάρρωση των τραυματισμένων. Ναι. Πρέπει να σας πούμε ότι κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλή τον Δελή, τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης και τον κύριο Ρέβα, περιφερειακό σύμβουλο, βρίσκονται στην περιοχή. Και βέβαια και καλούμε και από αυτή την εκπομπή σας τους φίλους, τους οπαδούς, τα μέλη του ΚΚΕ να οργανώσουν την αλληλεγγύη στους πληγέντες της περιοχής. Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα οι σεισμοί, οι πλημμύρες που τους ξέρουμε, οι φωτιές, και άλλο πράγμα βέβαια αυτό που έγινε στην Χαλκιδική χθες. Μιλούμε για ακραία φαινόμενα. Όμως υπάρχουν και ακραίες ελλείψεις. Για παράδειγμα, δεν μπορεί σήμερα να μην υπάρχει ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων για αυτά τα φαινόμενα. Αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Γιατί τα ακραία φαινόμενα δεν είναι σήμερα. Είχαμε και εδώ και τα αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα η Χαλκιδική έχει πληγεί από τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Σήμερα η επιστήμη και η τεχνική έχει προχωρήσει τόσο πολύ και μπορεί πράγματι να αντιμετωπίσει και να δημιουργήσει αυτόν τον ολοκληρωμένο μηχανισμό έγκυρης προειδοποίησης. Υπάρχει και αυτό που υπάρχει προηγουμένως, οι τουρίστες. Και εδώ μπορεί να υπάρχει μηχανισμός όπου να ειδοποιεί έγκαιρα και τους ξένους. Να λέει όμως αυτή η ειδοποίηση τι να λέει, πρόσεχε, ή να δίνει και μια κατεύθυνση στον κόσμο. Πού να πάει, τι να κάνει, πώς να διαχειριστεί τις επόμενες ώρες. Γιατί μόνο ένα σήμα κινδύνου δεν λέει κάτι. Έχω την εντύπωση ότι η ευθύνη και για τους τουρίστες βρίσκεται στο κράτος το δικό μας που έρχονται εδώ. Δεν βρίσκεται στο κράτος τους ή δεν είναι ατομική ευθύνη τους. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχουν ευθύνες. Οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες, η περιφέρεια, οι δήμοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μηχανισμό έτσι ώστε πράγματι να υπάρχει ασφάλεια στη ζωή, αν θέλετε, όλων των πολιτών που είναι σε αυτή την περιοχή που, αν θέλετε, είναι το ακραίο φαινόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια ζωής. Καταρχήν αυτό που λέμε για τον ολοκληρωμένο μηχανισμό προειδοποίησης, έγκυρης προειδοποίησης, και είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι αυτή που μπορεί να σώσει ζωές. Ένα δεύτερο είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση τώρα να αρχίσει να επισκευάζει τις υποδομές, τους δρόμους, να είναι ασφαλής. Η αρπακόλα δουλειά, αν γίνει, μπορεί να φέρει άλλα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν πρέπει έγκαιρα και με ασφάλεια να υπάρχουν όλες αυτές οι υποδομές. Δεύτερο, πρέπει να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν 100% όλοι αυτοί που έχουν πληγεί μέχρι τώρα. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει οι αποζημιώσεις να είναι ένα μέρος της ζημιάς που έχει υποστεί ένας που έχει πληγεί από τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ η κυβέρνηση να σταθεί δίπλα στους πληγέντες με την αποζημίωση ολοκληρωμένα για τη ζημιά που έχει πάθει ο ίδιος ο πολίτης της περιοχής της Χαλκιδικής. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε ήδη για τις αποζημιώσεις. Ναι. Για την καταγραφή των ζημιών. Λέει, σύμφωνα με την νομοθεσία. Η νομοθεσία όμως, δυστυχώς αυτή η νομοθεσία δεν προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση. Και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε εμείς αναδείξει αρκετές φορές. Και τώρα πάλι, σαν ΚΚΕ, ζητάμε πράγματι οι πληγέντες εκεί να αποζημιωθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν πλήρως την. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα έχουμε στο επόμενο καιρικό φαινόμενο να ξανασυζητάμε πάλι. Γιατί αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Είχαμε σεισμούς, είχαμε θύματα. Αντισεισμική θωράκιση δεν υπάρχει. Είχαμε πλημμύρες, είχαμε θύματα. Αντιπλημμυρική προστασία δεν υπάρχει. Είχαμε φωτιές, είχαμε θύματα. Αντιπυρική προστασία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και εδώ, σαν ΚΚΕ, έχουμε πολλές φορές προβάλλει αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θεωρούμε ότι ο λαός θα πρέπει να επαγρυπνά και να προβάλλει αυτά τα ζητήματα για να μπορεί να νιώθει ασφαλής.